Όπως κάθε φορά έχει σαν ζητούμενο την συνάντηση των εκπροσώπων των δημοτικών αρχών, τους δημάρχους και δημοτικούς συμβούλους και τη συζήτηση των θεμάτων που μας απασχολούν. Παράλληλα υπάρχουν και κάποια διαδικαστικά θέματα στα οποία καλούμαστε να πάρουμε αποφάσεις. Τα πρώτα θέματα είναι πραγματικά διαδικαστικά, τα έχουμε ξανασυζητήσει. Μέτοχη είναι η ΠΕΔ όπως συμβαίνει σε πάρα πολλές εταιρείες στη Δυτική Μακεδονία και ως μέτοχος κάποιες φορές ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών ή ανάλογα με τα προβλήματα που υπάρχουν οφείλει να παίρνει αποφάσεις για να στηρίξει οικονομικά για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή ακόμη και για διάφορες δράσεις οι οποίες ενδιαφέρουν επιμέρους τους Δήμους προκειμένου να προβάλλουν το έργο τους ή να εκτελέσουν κάποια άλλη εργασία. Πέραν τούτου όμως, εκείνο που μας απασχολεί και πάλι δοθήσεις ευκαιρίας να συζητήσουμε είναι ο νέος κώδικας ο οποίος θα γίνει πράξη και πρέπει να έχουμε τις εισηγήσεις σε επαναλαμβανόμενες συναντήσεις έτσι ώστε στο νομοσχέδιο Σκούπα να περιλαμβάνει τα πάντα γιατί πολλές φορές οι δημοτικές αρχές του παρελθόντος και σημερινές έχουν επισημάνει δυσλειτουργίες και πολλά θέματα δεν είναι λυμένα και προσπαθούμε να δώσουμε απαντήσεις στα δικαστήρια. Επίσης, εκμεταλλευόμαστε σαν ΠΕΔ και τα προγράμματα, τα διασυνοριακά ή κάποιων άλλων συνεργασιών, όπως είχαμε στο παρελθόν προγράμματα, τα οποία έκαναν γνωστή την ΠΕΔ, συνεργαστήκαμε με πολλές χώρες της Ευρώπης και υπήρχαν και χρήματα που ήρθαν στην ΠΕΔ, πάνω από 200.000, που ήταν μια σημαντική χρηματοδότηση για αυτές τις εποχές. Τώρα θα επαναλάβουμε ένα ακόμη τέτοιο πρόγραμμα, το οποίο έχει να κάνει με την πολιτική προστασία και εκτός από γνώση και συνεργασία, νομίζω θα ωφεληθούμε και επί της ουσίας για ένα κορυφαίο θέμα που απασχολεί τα σύνορα και τον τόπο μας, τις ορεινές και δασικές περιοχές, κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες. Η υποβολή πρόταση δηλαδή έχει να κάνει κυρίως με την πολιτική προστασία διασυνοριακά Ελλάδα. Ναι, ναι, γιατί θα υπάρξει χρηματοδότηση, έτσι κι αλλιώς υπάρχει συνεργασία, αλλά υπάρχει και πρόγραμμα χρηματοδότησης και σίγουρα όλες οι χώρες και η χώρα μας το τελευταίο διάστημα δεν έχει τα κονδύλια ούτε και τον εξοπλισμό καμιά φορά, όταν παράλληλα έχουμε πολλούς πύργους φωτιάς και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο και σοβαρό θέμα για πολλές περιοχές ορεινές και δασικές και αν αυτό ενταχθεί και έχουμε τις ανάλογες χρηματοδοτήσεις, νομίζω θα υπάρχει μια περαιτέρω ασφάλεια. Πότε το περιμένετε αυτό, σχετικά και με την πρόταση που θα υποβάλλετε? Για να σας πω την διαδικαστικά δεν ξέρω ακριβώς, θα το δουν οι υπηρεσιακοί παράγοντες, αλλά στατιστικά από όσο ξέρω τα προγράμματα, οι αποφάσεις παίρνονται περίπου ένα μήνα πριν την κατάθεση της πρότασης, περίπου, και τα αποτελέσματα αναμένονται στο επόμενο δίμηνο. Θα μου πείτε ίσως και να περάσει και το καλοκαίρι, αλλά εντάξει, δεν είναι ένα το καλοκαίρι, υπάρχει μια